Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Καλησπέρα σας. Είναι εκπομπή Newsroom από το Omnia TV με τις ειδήσεις έτσι όπως διαμορφώθηκαν στην κοινότητα του Omnia. Να δούμε την επικαιρότητα. Έχουμε και τις ειδήσεις βέβαια από το Σαββατοκύριακο ήταν εκτός από παλαβές. Ανέβασα χθες το βράδυ ένα άρθρο άποψης, στις απόψεις μάλλον στο Omnia, με link σε διάφορα γεγονότα έτσι, μόνο μιας ημέρας, μόνο της Κυριακής που ήταν πραγματικά τρελοκομείο. Και αυτά όσον αφορά βέβαια την πολιτική επικαιρότητα, γιατί όσον αφορά στην κοινωνική επικαιρότητα η αγριότητα βασιλεύει και η ατζέντα των νεοναζί προχωράει ακάθεκτη και σχεδόν ανεμπόδιστη βέβαια από τις δυνάμεις της τάξης και του νόμου. Να ξεκινήσουμε λίγο κάτι που θυμίζει έτσι, εμένα προσωπικά μου θύμισε εικόνα τα όσα αναφέρονται για τις εποχές δουλείας στην Αμερική και αναφέρομαι στις δύο άγριες εμπλοκές που σημειώθηκαν, άγριες επιθέσεις που σημειώθηκαν κατά μεταναστών την Κυριακή και ειδικά στην πρώτη όπου αλυσοδεμένος βρέθηκε μετανάστης το πρωί εχθές σε άθλια κατάσταση, πρισμένος από το ξύλο και δεμένος με αλυσίδα στο λαιμό. Οι κάτοικοι ανέφεραν ότι χρειάστηκε ειδικό μηχάνημα για να του κόψουν την αλυσίδα. Το θύμα τώρα μεταφέρθηκε στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Σύμφωνα με τα όσα καταγγέλει, τον έδεσε με αλυσίδα στο δέντρο το αφεντικό του, ο οποίος ήταν ένας φούρναρης, αφού το κατηγόρησε για κλοπή που πραγματοποίησε στο κατάστημά του, ότι έβαζε χέρι δηλαδή στο ταμείο. Δεν διευκρινίζεται αυτό. Δεν ξέρουμε γιατί είδους κλοπή μιλάει, δεν ξέρω. Ναι, αναφέρει, φαντάζομαι λέει ότι έκλεβε το φούρνο. Μέσα στο φούρνο, Τώρα μπορεί να έκλεβε και ψωμί, ας πούμε, δεν το ξέρουμε αυτό. Αν έφταει ψωμί. Τέλος πάντων. Την ίδια μέρα, λίγες ώρες αργότερα το μεσημέρι, γύρω στις 2, εντοπίστηκε ένας νεαρός από το Μπαγκλαντές, αιμόφυρτος στην οδό Αχιλλέως στο Παλαιό Φάληρο. Ο οποίος είχε δεχτεί επίθεση από τρεις νεαρούς Έλληνες με μαχαίρι. Καθώς και στο νοσοκομείο και η αστυνομία επιβεβαιώνουν ότι είχε χτυπηθεί με αιχμηρό αντικείμενο στο πόδι. Δεν μπορούμε να μην αναφέρουμε τα υπόλοιπα που συνέβησαν μέσα στο Σαββατοκύριακο με αφορμή τον τραυματισμό ενός κουρέα της περιοχής, όπου αναφέρει ο ίδιος ότι σύμφωνα με τον ίδιο τραυματίστηκε από κάποιο μετανάστη που πήγε να το ληστέψει. Αναφέρει ο ίδιος. Πογκρόμ ξεκίνησαν διάφοροι χρυσαυγητοειδή, να τα πούμε. Ναι, είναι κάποιοι χρυσαυγίτες υποκινητές που δρούν στην περιοχή και είναι και κάποιοι που τους περιβάλλουν ένα πλαίσιο κατοίκων. Εκεί μια ομάδα κατοίκων, ας πούμε, οι οποίοι φυσικά μοιράζονται τις ίδιες αντιλήψεις και ιδέες και το βρίσκουν λογικό να συνταχθούν με τα οργανωμένα μέλη της Χρυσής Αυγής για να προχωρήσουν, να πάρουν τον νόμο στα χέρια τους και ως άλλοι αγανακτισμένοι κάτοικοι να καθαρίσουν την περιοχή τους από τους άλλους κατοίκους, τους μετανάστες. Λοιπόν, είχαμε επιθέσεις λοιπόν σε καταστήματα, είδαμε και κάποια βίντεο κυκλοφόρησαν από το Μακελιό, το οποίο επιλεκτικά πάλι έβγαλε κάποιες εικόνες, έτσι όπως πάντα. Ναι, χωρίς να φαίνονται πολλά, αλλά ωστόσο οι αναφορές και από τις τρεις ημέρες είναι άγριες. Ναι, μιλάμε καταρχήν για καταστροφές σε καταστήματα. Δεν ξέρω τι άλλο. Κυνηγήθηκαν στις 2 του μήνα. 2 του μήνα ήταν την Παρασκευή. Αναφέρεται και ένας μαχαιρωμένος μετανάστης, ο οποίος έτρεχε να σωθεί και να ξεφύγει, ενώ του επιτέθηκε όλο αυτό το μπουλούκι, ας πούμε, χρυσαυγητών και φασιστοειδών. Και είδαμε στα βίντεο φαινόταν κάποιος ανενόχλητος, είχε πάρει μια καρέκλα, έσπαγε μια τζαμαρία ενός σούπερ μάρκετ που άνοιγε σε μετανάστη. Οι περιγραφές από εκεί κατοίκους που βρίσκονται και στο Twitter έγραφαν ότι στο τέλος, ας πούμε, όλες αυτής της ιστορίας κάποιο βράδυ η εικόνα θύμιζε, ας πούμε, νύχτα των κρυστάλλων, με σπασμένα μαγαζιά, με προϊόντα και εξοπλισμό από καταστήματα πεταμένα στο δρόμο, σιγή νεκροταφείου, να έχουν εξαφανιστεί όλοι. Κάποια στιγμή παρενέβη και η αστυνομία επειδή είχαν χοντρίνει πολύ, ας πούμε, τα επεισόδια, όποτε σημειώθηκε και το οξύμορο να κυνηγούν τα ΜΑΤ, χρυσαυγίτες και μετανάστες να χειροκροτούν τα ΜΑΤ που κυνηγούσαν χρυσαυγίτες. Βέβαια, έχουμε δει πολλές φορές σε τι χαλαρό ρυθμό κυνηγούνται τέτοιου είδους ομάδες από τα ΜΑΤ. Προσεκτικά. Με πολύ μικρή χρήση χημικών, δηλαδή άμα δούμε μια συμπλοκή στα Εξάρχεια και μια συμπλοκή στον Άγιο Παντελεήμονα, δεν έχει καμία απολύτως σχέση, έτσι, επειδή καταγγέλνουν το πόσο αντικαθεστωτική είναι, επειδή έχουμε παίξει δύο φάπες με τα μάτια. Αυτά όσον αφορά το μέτωπο του ρατσισμού. Και πάμε στην 48ωρη γενική απεργία, που ξεκινά από αύριο και θα διαρκέσει ως και τα μεσάνυχτα της Τετάρτης 7 Νοεμβρίου. Την Τρίτη, λοιπόν, καλή ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ στις 11 το πρωί στο πεδίο του Άρεως, στις 10.30 καλή κλασικά ανεξάρτητη συγκέντρωση το ΠΑΜΑ στην Ομόνια. Από τις 10.30 μέχρι τις 11.30, εκεί κυμαίνονται περίπου οι ώρες, καλούν στο μουσείο, ανεξάρτητα σωματεία, λαϊκές συνελεύσεις, αναρχικοί αντιεξουσιαστές. Επίσης, την Τρίτη, να σημειώσουμε ότι απεργούν όλα τα μέσα συγκοινωνίας, μετρό, ΙΣΑΠ, τραμ, τρόλεϊ, ακόμα και τα ταξί, ΟΣΕ και ο προαστιακός. Και την Τετάρτη θα γίνει η μεγάλη συγκέντρωση στις 5 το απόγευμα στο Σύνταγμα, ενώ ξεχωριστή συγκέντρωση θα πραγματοποιήσει το ΠΑΜΕ στην Ομόνια. Να πούμε βέβαια ότι η απεργία δεν είναι ξεκάρφωτη, έχει αφορμή την ψήφιση του νέου πακέτου μέτρων, αυτό που θα περάσει όλο μαζί σε ένα άρθρο, προκειμένου να μην δυσκολευτούν στην επιλογή των ποιων μέτρων θα ψηφίσουν και ποιον όχι οι βουλευτές της συγκυβέρνησης. Το οποίο προβλέπει τα γνωστά, την γνωστή επιδείνωση, είναι αυτό το πακέτο για το οποίο μίλησε με το Θεό ακόμα ο Αντώνης Σαμαράς και του είπε ο Θεός ότι δεν γίνεται τίποτα, πρέπει να ψηφιστεί, και περιλαμβάνει όλα αυτά τα γνωστά που έχουμε πει και για τις ιδιωτικοποιήσεις και φυσικά για τις περαιτέρω περικοπές, τις ειδικές οικονομικές ζώνες και ένα σωρό άλλα πράγματα. Να πούμε ότι σε επαναλαμβάνομενες, και το θεωρώ πολύ σημαντικό, σε επαναλαμβάνομενες 48 ώρες απεργίες θα κατεβεί η ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ. Ναι, πέρα από τη συμμετοχή στην 48ωρη γενική απεργία που έχει προκηρύξει η ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ, αποφάσισε η ΓΕΝΟΠ με το νέο εκλεγέν και πάλι Προεδρείο, στο οποίο και πάλι νομίζω βγήκε πρόεδρος, όχι νομίζω, και πάλι βγήκε πρόεδρος ο Φωτόπουλος, αποφάσισαν να προχωρήσουν σε επαναλαμβανόμενες 48 ώρες απεργίες. Παράλληλα, απόψε, πριν από καμιά ώρα περίπου, το μεικτό συμβούλιο της ΕΣΙΕΑ, που έχει γνωμοδοτική ισχύ, εισηγήθηκε απεργία των δημοσιογράφων επαόριστον. Μένει να συνεδριάσουν και τα άλλα όργανα της ΕΣΙΕΑ για να αποφασίσουν αν θα προχωρήσουν σε μια τέτοια κινητοποίηση. Να αναφέρουμε επίσης ότι στο διήμερο κινητοποίησεων συμμετέχουν εμποροβιοτέχνες, νοσοκομιακοί γιατροί, τραπεζοϊπάλληλοι, εργαζόμενοι στην ΟΤΕ και, όπως ανέφερε και ο Λουκάς, και οι δημοσιογράφοι. Οι κινητοποίησεις των εμποροβιοτεχνών, να πούμε ότι θα κλείσουν τις βιτρίνες τους για κάποιες ώρες, θα αναρτήσουν έτσι ένα κείμενο της ομοσπονδίας τους, και συνίσταται μάλιστα από τα συνδικαλιστικά τους όργανα να κλείσουν τελείως τα καταστήματα κατά τη διάρκεια των απεργιακών συγκεντρώσεων, δηλαδή από τις 11 μέχρι το απόγευμα της Τρίτης, και το απόγευμα της Τετάρτης εκεί γύρω στις 5 που ξεκινάει η μεγάλη συγκέντρωση στο Σύνταγμα κατά της ψήφισης των μέτρων. Λοιπόν, να περάσουμε τώρα στα διεθνή. Ξεκίνησε η δίκη κατά του Ισραήλ σε ό,τι αφορά την επίθεση που δέχτηκε το Μαβί Μαρμαρά. Να πούμε και δύο λόγια για το Μαβί Μαρμαρά. Το Μαβί Μαρμαρά ήταν το μεγαλύτερο επιβατικό πλοίο το οποίο συμμετείχε στον στόλο της Ελευθερίας στην επιχείρηση κατά του αποκλεισμού της Γάζας το 2010, που συμμετείχαν 6 διεθνείς οργανώσεις με 6 πλοία, φορτηγά και επιβατικά. Ήταν της Τουρκίας αυτό, έτσι? Ήταν τουρκικής, ανήκε στην τουρκική οργάνωση, το IHH, το IHH όπως το λένε με αγγλική προφορά, στο οποίο επέβαιναν διεθνείς, έτσι, δεν ήταν μόνο Τούρκοι, ήταν βέβαια κατά πλειοψηφία Τούρκοι λόγω της ιδιοκτησίας του πλοίου. Συμμετείχαν και μέλη των άλλων αποστολών και από την Ελλάδα και από την Ισπανία και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Στην δίκη είναι προσκεκλημένοι και μέλη της ελληνικής πρωτοβουλίας «Ένα καράβι για τη Γάζα», που ήταν επιβάτες του Μαβί Μαρμαρά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τις λεπτομέρειες της δίκης. Η πρώτη ακρόαση της δίκης σχετικά με την επίθεση θα γίνει αύριο, 6 Νοεμβρίου δηλαδή, στο δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης. Το Ίδρυμα Ανθρωπιστικής Αρρωγής, το IHH όπως αναφέραμε, που ήταν από τους οργανωτές του Στόλου της Ελευθερίας, προσπαθεί να τραβήξει την προσοχή του κόσμου για την υπόθεση. Εκατοντάδες δικηγόροι θα καταθέσουν αγωγές στη δίκη. Λοιπόν, τώρα πάμε να δούμε ποιοι είναι οι κατηγορούμενοι. Είναι ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ισραηλινών Δυνάμεων Κατοχής, ο στρατηγός Γκαμπί Ασκεναζή. Ασκεναζή, δεν ξέρω αν το τελευταίο μέρος του. Ασκεναζή. Ο διοικητής αντιπρόεδρος ναυτικών δυνάμεων, ο αρχηγός των στρατιωτικών μυστικών υπηρεσιών, ο στρατηγός Αμμώου Γιατλήν και επικεφαλής των υπηρεσιών των αεροπορικών δυνάμεων, ναι, οι οποίοι θα δικαστούν ως ύποπτοι φυγής. Ή μάλλον ως φυγόδικοι. Φυγόδικοι, ναι. Είναι από μετάφραση από τα αγγλικά. Υπάρχουν 490 καταγγέλλοντες ό,τι αφορά την υπόθεση. Επιβάτες δηλαδή. Ναι, οι οποίοι είναι επιβάτες, είναι και συγγενείς φυσικά των μέλη του πληρώματος. Των νεκρών. Δεν είχε μόνο επιβάτες, είχε και πλήρωμα, έτσι, είχε και επαγγελματικό πλήρωμα, γιατί μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο πλοίο. Ναι. Λοιπόν, η πρώτη ακρόαση της δίκης του Μαβί Μαρμαρά θα ξεκινήσει στο δικαστήριο Καγκλαγέαν στις 9:30 το πρωί. Τσαγκλαγέαν. Αύριο, όπως είπαμε, και θα συνεχιστεί για 3 ημέρες με διαλύματα. Οι δικηγόροι του Μαβί Μαρμαρά, του IHH και άλλων ανθρωπιστικών οργανώσεων που ήταν ανάμεσα στους οργανωτές του Στόλου της Ελευθερίας, έχουν διεξάγει εκτεταμένες εργασίες πριν από την πρώτη ακρόαση της υπόθεσης. Έχουν συγκεντρωθεί στοιχεία, οι μαρτυρίες και όλα τα σχετικά για να γίνει μια κατάλληλη, όχι μια δίκη παροδία, ας πούμε, όπως κάποιες εξεταστικές επιτροπές που έγιναν στο Ισραήλ και αλλού. Και να πούμε ότι και στην Ελλάδα η υπόθεση, βέβαια δεν είχαμε νεκρούς, αλλά η υπόθεση των μηνύσεων κατά των υπευθύνων για την επίθεση και στα ελληνικά πλοία, οι οποίες αφορούν κατηγορίες, βασανισμούς, αφορούν απαγωγή, κατηγορούνται για απαγωγή γιατί δεν βρίσκονταν σε Ισραηλινά, δεν είχαν εισέλθει σε Ισραηλινή περιοχή, και κατηγορούνται επίσης και για υπεξαίρεση των προσωπικών αντικειμένων και περιουσιών των επιβατών. Τεράστιες αξίες πρέπει να πούμε, δηλαδή ναι, μιλάμε για τα πάνω, και ακόμα και χρήματα, δηλαδή το 2010 η αντιμετώπιση ήταν πολύ άγρια και η πολύ ασίδωτη συμπεριφορά των στρατιωτών που συμμετείχαν στην επιχείρηση, καθώς έκλεβαν ακόμα και τρόφιμα από τα ψυγεία των... Έκοβαν το τυρί από ό,τι αναφέρουν μαρτυρίες, και το βάζαν στις από τα τρόφιμα των πλοιών, ας πούμε. Ναι. Αυτά για σήμερα. Μαζί θα είμαστε πάλι αύριο, λίγο μετά τις 8. Αύριο να πούμε ότι θα καλύψουμε τις απεργιακές κινητοποιήσεις από τις 11 περίπου το πρωί. Θα δίνουμε ανταποκρίσεις και μέσω κοινωνικών δικτύων, αλλά φυσικά και αν έχουμε και τη δυνατότητα θα έχουμε και ζωντανές συνδέσεις σε εκπομπές. Το ίδιο θα συμβεί βέβαια και την Τετάρτη, και το ραντεβού μας για τις 8 η ώρα το βράδυ είναι κανονικά με το Newsroom, και αύριο και μεθαύριο. Αυτά. Γεια και χαρά. Καλή βράδυ.